ξεκινήσουμε με τα θέματα της κατασκήνωσης των σκλαβιών. Επειδή τούτες ημέρες πάλι γίνεται μεγάλη συζήτηση γύρω από αυτό το ζήτημα. Είναι γεγονός ότι το 2019 που ξεκινήσαμε υπήρχε μία έκθεση πάρα πολύ σημαντική γύρω από αυτά τα θέματα της κατασκήνωσης των σκλαβιών μετά από τακτικό έλεγχο που είχε γίνει μία πολυσέλιδη έκθεση πραγματογνωμοσύνης η οποία κατέγραψε συνολικά τις ελλείψεις, αν θέλετε, της κατασκήνωσης των σκλαβιών, οι οποίες επισημάνθηκαν με τον πιο γλαφυρό τρόπο στην έκθεση τη συγκεκριμένη. Στη συνέχεια είχαμε την πανδημία, η οποία ως γνωστόν επί 2-2,5 χρόνια ταλαιπώρησε, ακόμα βέβαια ισχύει, αλλά όχι στο βαθμό πλέον, τον απαγορευτικό για συναθρήσεις, κατασκηνώσεις και όλα τα υπόλοιπα. Σε αυτό το διάστημα λοιπόν, τι έχει γίνει. Έχουν γίνει εργασίες συντήρησης στην τραπεζαρία, στην οροφή της συγκεκριμένου, στο συγκεκριμένο κτηρίου. Έχουν απομακρυνθεί επικίνδυνα δέντρα και κλαδιά σε όλο περίπου σε όλη την έκταση του συγκεκριμένου χώρου, σε συνεργασία με τη ΔΕΗ, κλάδεμα δέντρων για τα επικίνδυνα καλώδια και το σημαντικότερο απ' όλα, γιατί και εμείς είχαμε την αγωνία και την έγνοια μήπως προλαβαίναμε να λειτουργήσουν φέτος, θα πω όμως στη συνέχεια. Μέχρι λοιπόν αυτή την ώρα έχει ολοκληρωθεί η μελέτη μέσων πυροβοστασίας, η οποία κατήθεται άμεσα στην πυροσβεστική για έλεγχο. Τα μέτρα και τα μέσα της πυρασφάλειας θα αποφασίσει η πυροσβεστική υπηρεσία, οπότε θα ενσωματωθούν στη μελέτη ηλεκτρομηχανολογικών που συντάσσει η υπηρεσία. Έχει γίνει ο έλεγχος της ηλεκτρικής εγκατάστασης και έχουν κατατεθεί τα σχέδια. Παρακαλώ θέλω να τα σημειώνετε αυτά για να καταλάβετε και συνέχεια γιατί γίνεται αυτή η αναφορά. Έχει ολοκληρωθεί η προμέτρηση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης που περιλαμβάνει την προμήθεια και την κατάσταση του κεντρικού πίνακα και των υποπινάκων της εγκατάστασης βάσει της παρούσης μελέτης. Την προμήθεια και εγκατάσταση γεννήτριας ισχύως 8. Την προμήθεια και εγκατάσταση ιστών φωτισμού στον περιβάλλοντα χώρο των κατασκηνώσεων. Την εσκαφή και κάλυψη των οδεύσεων, των δικτύων ισχυρών και ασθενών ρευμάτων. Την προμήθεια και εγκατάσταση νέων γεώσεων. Την προμήθεια και εγκατάσταση ασθενών ρευμάτων, τηλεφωνία μικροφωνικής, εγκατάσταση και κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης, την αντικατάσταση εσωτερικών και εξωτερικών καλωδιώσεων που φορτούν τα ηλεκτρικά φορτία σε κτίρια εντός κατασκήνωσης, την προμήθεια και εγκατάσταση παροχικών καλωδιώσεων από τον κεντρικό πίνακα προς τους υποπίνακες, την αντικατάσταση των ρευματοδών και φωτιστικών σωμάτων κατάλληλης φωτεινότητας και στεγανότητας. Οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις θα πραγματοποιηθούν βάσει του προτύπου ΕΛΟΤ 6364. Συντάσσονται τα τεύχη δημοκράτησης με ενσωμάτωση των επιμέρους μελετών και το έργο αναμένεται να δημοκρατηθεί. Θέλω εδώ σε αυτό το σημείο να σας πω ότι οι δουλειές του ποδαριού τέλειωσαν. Οι δουλειές του ποδαριού που εγένονται όλα αυτά τα χρόνια για οτιδήποτε τελείωσαν. Αναλαμβάνω πλήρως την πολιτική ευθύνη ότι για παράδειγμα φέτος δεν προλάβαμε να λειτουργήσουμε την συγκεκριμένη κατασκήνωση και ο λόγος είναι ένας και μοναδικός. Εγώ θέλω να παραδώσω μία κατασκήνωση ασφαλέστατη για τα παιδιά μας, για να μην υπάρχει ο παραμικρός κίνδυνος, η εξοχή και η κατασκήνωση να μετατραπεί σε εφιάλτη. Απλά, πλητά και ξεκάθαρα. Και θέλω να πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Μέσα στην συγκεκριμένη κατασκήνωση έχουν τοποθετηθεί 10-12 ξύλινα σπιτάκια φιλοξενίας των παιδιών. Σε ένα δάσος ξύλινα. Υδατόπυργος, πού τώρα θα υπάρξει. Τι σημαίνει υδατόπυργος? Σημαίνει το μέσο εκείνο το οποίο μπορεί να παρέμβει άμεσα σε μια περιοχή πολύ ευαίσθητη
πυκνή, δασόδη κλπ. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο γίνεται πρέπει να γίνει απολύτως σωστά, με απόλυτη ασφάλεια για να μπορέσει να παραδοθεί στα παιδιά μας. Και βέβαια κατανοώ και εμείς το θέλαμε και για μας ήταν έγνοια και αγωνία. Τα χρήματα τα έχουμε διασφαλίσει και ό,τι χρειαστεί εν περαιτέρω για να έχουμε μία κατασκήνωση η οποία πραγματικά να είναι άξια εκπροσώπησης και φιλοξενίας όχι μόνο σε τοπικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο πανελλαδικό ή και των ομογενών μας που κατά καιρούς φιλοξενήθηκαν. Σα λέω λοιπόν και πάλι ότι η δουλειά του ποδαριού τέρμα. Και αυτό κάνει ο Δήμαρχος και η παρούσα Δημοτική Αρχή 4 χρόνια τώρα. Ό,τι γίνεται, γίνεται συντεταγμένα, γίνεται σωστά, μελετημένα, για να μην έχουμε καταστάσεις με ημίμετρα σε ό,τι έχει να κάνει. Και θα μου επιτρέψετε να πω ένα παράδειγμα, έτσι, οδικό δίκτυο. Ξέραμε μέχρι σήμερα ότι υπήρχαν οι ευαλωματικές λύσεις. Λακκουβάκι εδώ, λακκούβα εκεί, λακκούβα παραπέρα. Έτσι, άντε να πάμε να βάλουμε μια φτεριά άσφαλτο και να τελειώνει. Τι κάνουμε εμείς? Εμείς κάνουμε συγκεκριμένες παρεμβάσεις, οι οποίες έχουν να κάνουν με χιλιόμετρα του οδικού δικτύου, με πληρότητα και αποτελεσματικότητα. Αυτό λοιπόν ήθελα να σας πω στην πρώτη μας επαφή για το θέμα της κατασκήνωσης και βεβαίως αφήνουμε όλους εκείνους οι οποίοι θέλουν να ασκήσουν την κριτική τους με τον δικό τους τον τρόπο. Εγώ δεν θα πω αν είναι υπεύθυνος ή ανεύθυνος, αυτό το κρίνει η κοινωνία. Οφείλαμε όμως να δώσουμε μία απάντηση για να καταλάβουν οι συμπολίτες μας τον τρόπο που σκέπτεται ο Δήμαρχος και η σημερινή Δημοτική Αρχή γύρω από το θέμα λειτουργίας και ολοκλήρωσης των συγκεκριμένων έργων. Ο κ. Παντελημός, αν έχει να πει κάτι. Όχι, το μόνο που έχω να προσθέσω είναι ότι οι ενέργειες που έχουν γίνει για την κατασκήνωση σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα είναι διασφαλισμένα. Υπάρχει κωδικός που διασφαλίζει την επάρκεια των χρημάτων για, τις μελέτες και για την λειτουργία, για το να κάνουμε καλύτερη δουλειά, να κάνουμε ασφαλή την κατασκήνωση. Για να μην τεθεί θέμα ότι αν έχει χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Έχουμε πάρει το χρηματοδοτικό πρόγραμμα και υπάρχει μέσα στους κωδικούς και δεν έχει, υπάρχει κανένα θέμα. Ένα είναι αυτό. Και δεύτερον, συμφωνώ βέβαια ότι αν θέλουμε να παραδώσουμε μια δομή, πρέπει να είναι νόμιμη κυρίως και ασφαλές. Και συμφωνώ φυσικά απόλυτα με τον Δήμαρχο για τα ημίμετρα. Δεν υφίσταται να λειτουργούν δομές με ημίμετρα. Πρώτα είναι η ασφάλεια και μετά είναι η νομιμότητα και μετά όλα τα υπόλοιπα. Ευχαριστώ. Θα μου επιτρέψετε να συμπληρώσω το εξής. Είπα για την έκθεση που έχει γίνει από τους επιθεωρητές. Ξέρετε, οι υπηρεσιακοί παράγοντες κατά καιρούς έχουν βάλει πλάτη πολύ δυνατή και μεγάλη για να υπάρχει η λειτουργία. Και μιλάμε για τη συγκεκριμένη κατασκήνωση. Είναι καιρός όμως να απαλλάξουμε και εκείνους από τις ευθύνες που μπορεί να επέλθουν από τον μη σωστό τρόπο λειτουργίας και αυτό είναι ευθύνη και υποχρέωση δική μας να προστατεύσουμε αυτούς τους ανθρώπους, τους υπηρεσιακούς παράγοντες οι οποίοι βάζουν πλάτη πολύ δυνατή και συνεπώς είναι το δικό μας χρέος να στραφούμε και να σταθούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν θέλω να πω κάτι περισσότερο για να μην θεωρηθεί ότι κινδυνολογούμε ή προσπαθούμε να δικαιολογήσουμε τα δικαιολόγητα μακριά από εμάς όλες αυτές τις καταστάσεις. Εάν δεν έχετε κάποια ερώτηση, ναι. Να κάνω μια ερώτηση. Είπατε νόμιμη και ασφαλής ο κ. Παντελημός, τέλος της δουλειάς του ποδαριού, μετά το υποβαθμίσατε τότε μη σωστός τρόπος λειτουργίας της κατασκήνωσης. Το ερώτημα είναι ένα. Μέχρι το 19 λειτουργούσε παράνομα και αν λειτουργούσε, αν δεν λειτουργούσε παράνομα, λειτουργούσε με κίνδυνο τη ζωή των παιδιών που ήταν εκεί, δηλαδή κάποιοι επέλεξαν να ανοίξουν την κατασκήνωση γνωρίζοντας ότι υπάρχει κίνδυνο σοβαρός για τα παιδιά που ήταν μέσα. Κύριε Φίκαρη, εγώ δεν ανέφερα ότι η κατασκήνωση λειτουργούσε
με κίνδυνο τη ζωή των παιδιών. Υπονοείται γι' αυτό. Είπα ότι λειτουργούσε με ελλείψεις. Είπα ότι λειτουργούσε με θέματα τα οποία εντόπισε η επιθεώρηση και η έκθεση η οποία έχει αποτυπωθεί. Εδώ είναι. Είναι εδώ και αναφέρει συγκεκριμένα πράγματα. Τι ημερομηνία έχει αυτή? Είναι το 19, ένα λεπτό να σας πω έτσι πότε είναι η έκθεση. 16/5 του 19. 16/5 του 19. Είναι τακτικό έλεγχο. Λοιπόν. Λειτουργήσε και το χρόνο. Ναι. Από ό,τι θυμάμαι, ναι. Παρά την έκθεση. Η κατασκήνωση λειτουργήσε. Εμείς αναλάβουμε 1 Σεπτεμβρίου. Έτσι, δεν θυμάμαι αν έχει λειτουργήσει, δεν μπορώ να το πω. Δεν το θυμάμαι. Λοιπόν, είμαι σαφέστατος, έτσι, και ήμουν σαφέστατος. Ναι, κύριε Πιλιώτη, θέλετε κάτι. Θα ρωτήσω, Γιάννης. Γιάννη, να πάτε, θέλεις κάτι. Όλα αυτά τα οποία μας αναφέρατε ως ελλείψεις ή ως εργασίες που πρέπει να γίνουν. Εγώ ανέφερα τι γίνεται με τη μελέτη, ανέφερα τι κάνουμε. Τι κάνατε και τι κάνετε, ναι. Τι θα κάνετε. Τι προϋπολογισμό είναι και τι χρηματοδότηση μιλάτε. Νομίζω ότι είναι 2.15.000. Ναι, σωστά, 154. Σωστά, τα θυμάμαι. 154.000 και ακόμα δεν έχει τελειώσει κάτι. Είναι σε εξέλιξη η μελέτη. Χρειαστήκατε 4 χρόνια να ξοδέψετε 154.000, να κόψετε τα δέντρα, να φτιάξετε το ταβάνι της τραπεζαρίας. Δεν ξοδέψαμε 154.000, αλλά λέμε τι ενέργειες έγιναν, οι οποίες είναι έξω από την μελέτη, η οποία εκπονείται τώρα των 154.000. Και έχει να κάνει με συγκεκριμένες παραβάσεις. Θέλω να πω ότι σε αυτά τα. Δεν είναι 4 χρόνια, γιατί η κατασκήνωση ήταν κλειστή 3 χρόνια λόγω COVID. Έτσι. Το κλειστή. Κύριε Δημαρχή, με συγχωρείτε. Έχετε μία έκθεση μπροστά σας η οποία γράφει ελλείψεις. Έχετε διαπιστώσει ελλείψεις. Άμα τη αναλύψει το καθηκόντου σας, ας πούμε λίγο αργότερα. Αυτό 20, 21, 22, 23, 3,5 χρόνια ακόμα δεν έχουν τελειώσει. Θα αναποτύχουμε ένα εξάμεινο, ένα χρόνο. 4 χρόνια δεν προλάβατε να κάνετε όλα αυτά τα οποία καταγράφονται στην έκθεση ή είχατε διαπιστώσει ότι δεν ήταν σωστά. Όχι, δεν προλάβαμε, κύριε Στρίτη. Δεν προλάβαμε. Πότε ξεκίνησατε? Γιατί κάνουμε αυτό το οποίο σας είπα και προηγουμένως. Οι εργασίες εγένοντος αυτά τα 3 χρόνια που αναφέρεστε και αν θέλετε, επειδή ακριβώς υπήρχε ο COVID, οι προτεραιότητες και οι ανάγκες οι οποίες υπήρχαν στον Δήμο ήταν τεράστιες και κινηθήκαμε με μία προτεραιότητα και με μία ιεράρχηση των προβλημάτων που βρήκαμε και αντιμετωπίσαμε. Από εκεί και πέρα βρισκόμαστε σε αυτό το στάδιο. Η γραφειοκρατία είναι πολύ μεγάλη για να γίνουν οι παρεμβάσεις ακόμα και συγκεκριμένες και φυσικά όλα αυτά είναι στην εξέλιξη και στην πορεία την οποία σας προανέφερα. Το ίδιο ερώτημα έχω να θέσω και εγώ. Δηλαδή, ότι γιατί από το 19 έως σήμερα δεν ολοκληρώθηκαν, δεν εκμεταλλευτήκαμε κιόλα στην περίοδο της πανδημίας για να προχωρήσουν. Και το δεύτερο ερώτημα είναι, ωραία, ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα που θα είναι έτοιμη αυτή η. Δηλαδή, η επόμενη δημοτική αρχή θα την λειτουργήσει ή πάλι δεν θα έχει ολοκληρωθεί? Ναι, ακριβώς. Στην επόμενη χρονιά, πρώτο ο Θεός, θα είναι έτοιμη η κατασκήνωση για να αποδοθεί με σωστό τρόπο στη λειτουργία της, στα παιδιά μας και το ξαναλέω και πάλι, με απόλυτη ασφάλεια και με ό,τι προβλέπεται γύρω από όλη αυτή τη διαδικασία. Και ξαναλέω και πάλι, οι δουλειές του ποδαριού τελειώσαν. Το λέω και το εννοώ.